Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα κεφάλαιο 42 στίχος 5 16. Τάδε λέγει Κύριος που δημιούργησε και άπλωσε τους ουρανούς, που στέργεσε τη γη και ό,τι από αυτήν παράγεται, ζωή που δώσε και πνοή σε όλους τους λαούς, σε όλους αυτούς που πάνω της κινούνται. Εγώ Κύριος σε κάλεσα σύμφωνα με το σχέδιό μου και σε υποστήριξα, σε φύλαξα και σε έκανα εγγυητή της διαθήκης μου με τους ανθρώπους. Φως των εθνών σε έκανα, τα μάτια για να ανοίξεις τον τυφλό, τους εχμαλώτους από τα δεσμά να ελευθερώσεις, και αυτούς που κατοικούν στη σκότη, από την υπόγεια φυλακή. Εγώ είμαι ο Κύριος, αυτό είναι το όνομά μου. Τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε άλλον, ούτε τη φήμη μου στα είδωλα. Οι εξαγγελίες οι παλιές εκπληρώθηκαν, καινούργιες αναγγέλω τώρα. Όσα είναι να γίνουν, σας τα αναγγέλω από πριν. Ψάλτε στον Κύριο καινούργιο τραγούδι. Ψάλτε τη δόξα Του από τα πέρατα της γης. Ας τον υμνεί η θάλασσα και όλοι ταξιδεύουν σε αυτήν, οι μακρινές οι χώρες και όλοι οι κατοικοί τους. Ύμνο ας υψώσουν στο Θεό, οι έρημος και οι πολιτείες της, και τα χωριά που κατοικεί ο λαός του Κιδάρ, ας ψάλουν τη Σελά οι κάτοικοι, ας στείλουν φωνές χαράς από τις βουνοκορφές. Τον Κύριο ας δοξάσουν και δυνατά ας τον υμνήσουν, αυτοί που κατοικούν σε χώρες μακρινές. Ο Κύριος σαν ήρωας πλησιάζει με ορμή πολεμιστή. Το σύνθημα της μάχης φωνάζει, βγάζει πολεμική κραυγή, υπερισχύει απέναντι στους αντιπάλους του. Τάδε λέγει Κύριος, πολύν καιρό έχω που σωπαίνω, άπραγος έμεινα και συγκρατήθηκα. Μα τώρα θα φωνάξω σαν τη γυναίκα που γεννάει, θα αναστενάξω και η ανάσα μου βαριά θα βγει. Θα ερημώσω λόφους και βουνά και όλη τη χλώη τους θα την ξεράνω. Θα κάνω τα ποτάμια να γίνουν έρημοι, τις λίμνες θα αποξηράνω. Θα φέρω τους τυφλούς σε δρόμο που δεν γνώριζα, σ' άγνωστα θα τους οδηγήσω μονοπάτια. Θα κάνω το σκοτάδι φως να γεννεί μπροστά τους και οι δρόμοι κακοτράχανοι, καλοστρωμένοι. Αυτά τα σχέδια θα τα εκτελέσω εγώ και τίποτα δεν θα παραλυφθεί.